ταξίδι από την Μαρία. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, καταρχήν δεν σταμάτησαν οι παλιές χρηματοδοτήσεις του 1.800.000 που ήταν μέχρι το 2010-2011. Τα τελευταία τρία χρόνια πορευόμασταν από τα ξύλα των σχολιών. Τα έπρεπε η εταιρεία, τα έπρεπε τα σαρκή και τα πούνε και σε εμάς. Φέτος δεν υπάρχουν έξω, έχουν εξαρτηθεί με τις, από τις σχολιές τα ξύλα, πρέπει να πάμε σε νέα κοπή ξύλων. Για να πάμε σε νέα κοπή ξύλων πρέπει να έχουμε χρήματα. Ήρθαν περίπου 70.000, φτάνουν μόνο για το καθαρισμό της Καστανιάς. Θέλει πάνω από 300.000. Υπόσχονται να δώσουν 300.000 από το Υπουργείο, η κυρία Βουλευτή, ξέρω εγώ, η συνάδελφη του κύριου Γιώργου εδώ, αλλά δεν κάνω τσακίστη, δεν έχει έρθει μέχρι τώρα. Αλλά και να έρθει, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσουν στο δασαρχείο, γιατί είναι πέρα μια ημερομηνία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά για τα καυσώσει. Αποτέλεσμα. Οι πότε ξέρω και συντηρισμοί δεν μπαίνουν μπροστά ή αν δεν έχουν τη χρηματοδότηση βεβαιωμένη. Χρηματοδότηση δεν υπάρχει. Άλλωστε, έχουμε επιληφθεί και από πέρυσι. Άλλωστε, φτάσουμε στον Οκτώβρη. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν θα πάρουμε ξύλα ούτε οι κοινωνικές ευαίσθητες ομάδες, ούτε οι στεξίδιοι του ΟΓΑ, ούτε οι τρίτεκνοι, οι πολίτεκνοι, ούτε οι ανάπηροι κανείς. Γιατί με τα 70.000 που πήρε το δασαρχείο από την πολιτεία δεν αρκεί ούτε για τον καθαρισμό της Καστανιάς. Αυτό ξέρουμε από το δασαρχείο. Και βεβαίως, αυτό που λέει ο Στέκος τώρα, η λαθρολιοτόμευση θα κυριαρχήσει. Ναι, εγώ θα σα πω και αυτό. Κάτι τελευταίο για τα ξύλα. Ναι, αυτό που είπε το συντηρητικό του ηλεκτρονικού που είπαν ότι και χωρί τη χρηματοδότηση από το κράτο του δασαρχείου, με τη βοήθεια των Προέδρων θα μαζέψουμε τα χρήματα από του δημότε και θα πληρωθεί ο συνεταιρισμό από τα χρήματα αφού τα μαζέψουμε δηλαδή από τι πέγγοντε. Κάπω έτσι. Αυτό απαγορεύεται να μην είναι φυλακή όλα. Καλησπέρα σας. Με αυτό το θέμα ασχολούμαι προσωπικά από το 2012. Διότι τότε φάνηκε στον ορίζοντα ότι θα σταματήσουμε καυσώνες ατομικών αναγκών λόγω της οικονομικής κρίσης. Δεν θα αναφερθώ σε τι ενέργειες έκανα ατομικές και σαν ριζοπόνος, αλλά θα αναφερθώ σε συγκεκριμένο θέμα γιατί το παράδειγμα της Αυλίας προφανώς υπάρχει και σε όλη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή πέρυσι με τα βίας πήρε το 10% από αυτούς που δικαιούνταν. Και λέω με τα βίας, διότι αν δεν προλάβαιναν να πληρώσουν κάποιοι κάτοικοι τα καψόξυλα μέσα στο Νοέμβριο πέρυσι, δεν θα πάρουν ούτε αυτοί. Αλλά επειδή πήρε τα χρήματα του δασαρχείου, έκανε την ανάγκη πυροτιμία και έδωσε 500 μερίδες από τις 5.000 περίπου που πρέπει να δίνει κάθε χρόνο. Τέλος πάντων, δεν είμαι από γιατί δεν είστε για παρού. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή η πρόταση που έγινε εδώ από τον πρόεδρο έχει βάση, αλλά πρέπει όμω να. Δεν είναι δικιά μου πρόταση. Δεν είναι όχι. Από του συνεταιρισμού ακόμα καλύτερα είναι του συνεταιρισμού. Διότι και από την Ένωση και από του συνεταιρισμού έχουμε το OK, α πούμε, εκφραστεί η έκφραση να δοθούν οι ατομικέ ανάγκε στου κατοίκου. Κατά τρόπο όμω που πρέπει να τηρηθεί ο νόμο, διότι αν γίνει έτσι, δεν μπορεί να τηρηθεί ο νόμο. Απλό είναι το πράγμα. Κοιτάξτε, η πολιτεία μπορεί και δίνει στο δασαρχείο Αυλίας 300 εγώ σας λέω. Για να παραθούν τα καυσόξυλα αυτά απαιτούνται γύρω σε 600.000 ευρώ, κανονικά χρειάζονται 800, αλλά και με 600 τακτοποιούνται, ας πούμε, όταν κάποιοι, ας πούμε, να κάνουν οικονομία. Οι 400.000 είναι στις τσέπες των κατοίκων. Κάθε κάτοικο στη στιγμή έχει 120 ευρώ στη τσέπη του για τα καυσόξυλα της χρονιάς. Τα έχει. Και η γιαγιά ακόμη τον οδά. Άρα λοιπόν τα 400.000 δεν τα έχουμε. Μας λείπουν τα 200 που θα δώσει που θα έχει ο Δεξάνδη η χρυσή που σου τα λέμε αν κάνουν κάπου άλλο να μου πεις. Γίνονται 600.000. Τι χρειάζεται, μια απόφαση από το πράσινο ταμείο ότι αυτά τα 400.000 δεν θα πάνε στο κεντρικό ταμείο, αλλά θα πάνε μια απόφαση αυτή. Αυτό το πρόγραμμα καυσοξύλωσης
κλίμακε. Αυτό το πράγμα γίνεται. Αλλά εδώ στην Ελλάδα εφαρμόζεται δυστυχώς ότι ο Χορτάνος τον δυστυχώς το καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να καταλάβει ένας στο Υπουργείο ότι εδώ χρειάζεται ξύλα. Έχω κάνει και πρόταση και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και σε όλους αυτούς τους πράγματους. Είναι απλό. Ωραία, όμως δεν έχει γίνει τροποποίηση δυστυχώς, δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα και κινδυνεύουμε στην καλύτερη των περιπτώσεων. Για να μπορούν να γίνουν, θα υπολογίζουν και αφέτος. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Πάει το. Λοιπόν, άρα, δεν ξέρω. Θυμάμαι πολλά σε περίπτωση να δείσουμε ένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Με ενδιαφέρει ένα φορέα, οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή είναι ο Δήμος και εσείς είστε μέρος του Δήμου, άσχετα στην πολιτική, να εισηγηθεί αυτό το πράγμα. Και κύριε Βουλευτά, διόντως, νομίζω πρόπερσή σας που είχα στείλει και στο Facebook. Πρέπει να ευχαριστούμε. Πάντως, η εικόνα είναι άσχημη για σήμερα και το έχετε καταλάβει. Τώρα, είναι η εικόνα που έχουμε εμείς, είναι ότι δυστυχώς χρήματα δεν υπάρχουν, οι συντηρησμοί δεν θα πούν πως θα έχουν χρήματα και μακάρι να ευχαριστούμε, δεν θα εξήλει κανείς. Στην καλύτερη περίπτωση, αν γίνει το θαύμα που βλέπω γέννηση ο Κέφυρης, θα πάμε όλοι με τις ίδιες τιμές, δεν θα έχει διαφορετική κλίμακα και κλιμάκωση των τιμών μεταξύ μη προνομιακών κοινωνικών ομάδων και άλλων. Και μικρό τομέα. Άρα, δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει διέξοδος εδώ. Για πρώτη φορά δεν θα έχουμε εξήλει.